Ο θάνατος είναι μια πνευματική κατάσταση, όπως αρχίσαμε να λέμε. Και η υπέρβαση του θανάτου είναι επίσης μια πνευματική κατάσταση. Η Ανάσταση, για την οποία μιλάμε τώρα. Όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, τους Πατέρες, βλέπουμε ότι ο θάνατος είναι ένας τρόπος ζωής θανατικός. Ένας τρόπος ζωής που αποκλείει την πληρότητα, γιατί αποκλείει τους άλλους από μέσα μου. Ο θάνατος είναι ο απόλυτος πνευματικός χωρισμός από τον άλλον. Τον πρώτο άλλο που είναι ο Θεός και τον άλλον που είναι ο άνθρωπος. Η διήγηση της γενέσεως που το λέει ξεκάθαρα. Αναζητά ξαφνικά ο Θεός τον Αδάμ. Ο Αδάμ δεν είναι παρόν, έτσι. Και όταν εμφανίζεται κατηγορεί την Εύα, την οποία εσύ μου έδωσες. Και με τον τρόπο αυτό απομένει μόνος. Η μοναξιά αυτή είναι ο θάνατος. Και αυτός ο θάνατος, ο οποίος φέρνει το χωρισμό από την πηγή του είναι, είναι αποτέλεσμα χωρισμού από την πηγή του είναι, που είναι ο Θεός και ο άλλος, που είναι εικόνα του Θεού στη ζωή μου, έχει και βιολογικές συνέπειες, επομένως κάποια στιγμή έρχεται και ο βιολογικός θάνατος. Θα λέω ότι ο ορισμός του ανθρώπου είναι αυτός ακριβώς. Είναι το όν που κάποια στιγμή, μέσα σε μια μακραίωνη ιστορία εξέλιξη, δέχθηκε μια πρόταση αιωνιότητας από τον Θεό. Η διήγηση της γενέσεως είναι αλληγορική στο σημείο αυτό. Καταλάβατε, δεν είναι απλώς ένα ιστορικό ή δεν είναι ένα ιστορικό γεγονός όπως ο πόλεμος της Τροίας. Είναι ακριβώς η έξαρση ενός ανθρώπινου ζεύγους στην περιοπή την υπαρξιακή όπου του τίθεται το ερώτημα. Εδώ είναι η φθορά. Μα ο θάνατος. Να κοίταξε γύρω σου. Θέλεις να τα υπερβείς αυτά? Υπάρχει ένας τρόπος. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Ο τρόπος είναι σαν το Θεό να περιχωρήσεις και να συγχωρήσεις όλους και όλα. Θα μπορούσε ο Αδάμ να πει εγώ φταίω, έτσι, διότι αυτή τη στιγμή και όχι η Εύα, είναι δική μου η ευθύνη. Αυτή να συγχωρεθεί. Καταλάβατε, θα μπορούσε να πει η Εύα εγώ φταίω, αυτός είναι αθώος. Και πάντως είσαι πάντως πάνω απ' όλα αθώος σύ, κύριε. Καταλάβατε. Ο ένας να ζει μέσα από τον άλλον. Ο ένας να κάνει τόπο στον άλλον. Με τον τρόπο αυτό, το τριαδικό πρωτότυπο της ζωής που είναι ο Θεός, μετακινώνεται στις ανθρώπινες ζωές. Και αυτό το πράγμα είναι, περνάει μέσα από σταυρό. Είναι ένα αναστάσιμο γεγονός. Το συνδέσω λίγο με τη θεολογία των ημερών αυτών, θα ήθελα αυτό το πράγμα. Ακριβώς διότι το να περιχωρήσω τους άλλους, καταλάβατε. Και επομένως να βρω έναν τρόπο ζωής ο οποίος περνάει μέσα από το θάνατο. Έτσι και δικαιούται να αναστηθεί αυτή η ζωή. Πρέπει να βρω τον τρόπο του Χριστού να το κάνω. Ο Χριστός τι έκανε? Μέχρι τελευταία στιγμή πάνω στο σταυρό συγχωρεί όλους και όλα. Δεν δέχεται να χωριστεί από κανέναν. Πάτερ άφεσε αυτής ουγαρίδες την ποιούση. Έτσι. Δεν χωρίζεται από όλους, από κανέναν. Έτσι. Δεν κατηγορεί κανέναν γι' αυτό. Καταλάβατε, δεν καταφέρεται κατά ουδήποτε, αλλά θα λέγαμε ότι παρά τον πόνο και παρά το σταυρό αγκαλιά τους πάντες και τα πάντα. Ακριβώς γι' αυτό έκτοτε αυτό το άνοιγμα του ανθρώπου έχει σταυρό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να θεωρήσω εγώ από μόνος μου ότι σας αγαπώ. Έτσι, και ότι σας περιέχω, αν δεν το πείτε εσείς. Αλλά για να το πείτε εσείς αυτό, θα με σταυρώσετε πρώτα. Καταλάβατε. Δηλαδή, θα πρέπει να σας βαστάσω στα αλήθεια. Θα πρέπει στα αλήθεια να πονέσω για εσάς. Για να νιώσετε ότι σας αγαπώ. Για να νιώσετε ότι έχετε τόπο μέσα. Εκείνο που θέλω παραδειγματικά να πω είναι ότι αυτός ο τρόπος ζωής που έχει σταυρό είναι αναστάσιμος και είναι αληθινή ζωή. Ενώ ο άλλος τρόπος που δεν έχει σταυρό είναι η απόλυτη μοναξιά και είναι ο θάνατος. Και αιώνια αυτό το πράγμα θα βαρύνει στον καθένα από εμάς. Βλέπετε στην παραβολή της Κρίσορ, για παράδειγμα. Έτσι, υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Εμφανίζεται ο Χριστός και δεξιά οι άνθρωποι, αριστερά, και λέει εκείνα τα λόγια τα πολύ περίεργα για πολλούς. Επίνασα κιού και εδώ κατέμει φαγήν. Επίνασα κιού και οπωδήσα τέμε. Τα λέει, πόση προσευχή έκαμε. Πόσες φορές πήγε στην Εκκλησία. Έτσι, σαν να ρωτάει τον καθένα από εμάς, ασχέτως τη φαινόμενη τελειότητά μας, τη διανοητική, πού είναι οι άλλοι, σου έχεις μέσα σου, γιατί ήρθες μόνος. Το μυστήριο του Σταυρού έλαβε χώρα στη ζωή σου.
κατοίκησε μια άλλη μέσα σου. Όπως ακριβώς τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, το ένα υπάρχει για το άλλο. Το μυστήριο του Θεού, το μυστήρι του ανθρώπου. Και η μεν πρώτη, η ζωή είναι όνειον, η άλλη, η σκόλαση είναι όνειον, όχι γιατί ο Θεός κολλάζει, αλλά γιατί ο καθένας είναι έτοιμος για μια μορφή ζωής και μόνο. Η μεν είναι για τη μορφή της περιχώρησης και της αναστάσεως, με την αληθινή ζωή, και η άλλη είναι για το θάνατο, γιατί το θάνατο της φιλαυτίας έχουν διαλέξει. Γι' αυτό λένε οι πατέρες τους, δεν κολλάζει. Ο Θεός που κολλάζει. Είναι κάτι που διαλέγει ο άνθρωπος.